Σε ψηλό βουνό, σε ριζίμνιο, χαράκιο να χαράκι κάθεται, κάθεται, κάθεται να ητός, κάθεται να ητός. Στις 7 Ιουλίου του 1936, στα Ανόγια Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Κρήτης, είδε το φως του ήλιου ο ένας από τους τρεις γιους του Γιώργη και της Ελευθερίας. Ο Νίκος Ξυλούρης μόλις είχε γεννηθεί. Γεννήθηκα στα Ανόγια της Κρήτης. Είμαστε 6 αδέρφια, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Λύρα αρχίσα να παίζω στα 12 μου χρόνια. Λύρα έπαιζε ο παππούς μου, ο Καραμουζαντώνης. Εγώ δεν τον έφτασα, αλλά όπως μου λέει, ακούω, ήταν λίγο ο καλύτερος λυράρης την εποχή εκείνη στην Κρήτη. Γεννήθηκα στο βλεφαρό του κεραυνού, σβήνω κυλώντας νερά, σβήνω κυλώντας στα νερά. Ο Νίκος, μικρό παιδάκι ακόμα, είδε το χωριό του να ισοπεδώνεται από τους Γερμανούς και ξεριζώθηκε μαζί με όλους τους συγχωριανούς του. Στα 12 του χρόνια ήδη παίζει λύρα και στα 17 του κάνει τις πρώτες εμφανίσεις του στο Ηράκλειο. Παίζει επίσης σε γιορτές και σε πανηγύρια. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γινόμουν τραγουδιστής, καλλιτέχνης. Η δουλειά μου ήταν να κάνω μια άλλη δουλειά, όπως το χωριό μου, στα Ανόγια. Και επειδή είναι ορεινό μέρος, είναι όλοι χτινοτρόφοι. Λοιπόν, ο προορισμός μου και εμένα ήταν αυτός. Έκανα διασκεδάσεις, όχι επάγγελμα. Με παίρνω σε γάμους, σε πανηγύρια. Και μετά βγήκα και έξω από το χωριό μου, σε πόλεις, χωριά, και σιγά σιγά μ' άρεσε σε μένα. Το Σεπτέμβριο του 1969 ο Νίκος Ξυλούρης είναι 33 και βρίσκεται στην Αθήνα. Τραγουδάει τα βράδια στο Κρητικό Κονάκι και την προηγούμενη χρονιά έχει ήδη ηχογραφήσει τον πρώτο του δίσκο με κρητικά τραγούδια. Η Ανιφαντού που κυκλοφορεί το 1969 γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και ο δρόμος πια ανοίγει. Ο σκηνοθέτης και στιχουργός Ερικός Θαλασσινός, ο Τάκης Λαμπρόπουλος, διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Κολούμπια, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Σταύρος Ξαρχάκος που θα συνεργαστούν μαζί του, θα είναι εκείνοι που θα καταλάβουν από πολύ νωρίς πως ο Νίκος Ξυλούρης δεν είναι απλώς ένας ακόμη τραγουδιστής. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο Ξυλούρης θα κάνει γνωστά και διεθνώς τα ριζίτικα και θα ηχογραφήσει το Χρονικό, την Ιθαγένεια, το Μεγάλο Μαστσίρκο, τον Ερωτόκριτο, σε Φέρι, Ρίτσο, Βάρνα, Λικαριωτάκη, Σολομό. Θα συνεργαστεί με τον Χρήστο Λεοντή, τον Χριστόδουλο Χάλαρη, τον Λουκά Θάνο. Το 1971 ξεκινά τις εμφανίσεις του στην Πλάκα, στην Μπουάτ Λίδρα, και η φωνή του θα γίνει σύμβολο αντίστασης. Το 1973 ο Νίκος Ξυλούρης συμμετέχει στο Μεγάλο Μαστσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που θα ανεβάσει ο Θείος Σκαρέζη Καζάκου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα γράψει τη μουσική και η παράσταση θα γράψει ιστορία. Μαζί με τον Σταύρο Ξαρχάκο θα μπουν ένα χρόνο μετά στο Πολυτεχνείο και θα τραγουδήσουν μαζί με τους φοιτητές ενάντια στη Χούντα. Κανείς από τους δυο τους ποτέ δεν θα ζητήσει να το εξαργυρώσει. Ο Νίκος Ξυλούρης μέσα σε 9 χρόνια από το 1969 έως και το 1978 θα ηχογραφήσει 29 δίσκους. Σαν να ήξερε ότι ο χρόνος δεν θα ήταν μαζί του γενναιόδωρος. 44 χρόνια του έδωσε μόνο και εκείνος πήρε τη λύρα του, έκανε τη φωνή του 1000 μύρια κύματα και τα τραγούδια του θάλασσα παντοτινή.
που μας χωράει όλους. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά κι απ' το κατάρτι το ψηλό τον ανεμό παρακαλώ. Ακούσαμε τον Νίκο Ξυλούρη από την εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου «Μουσική Βραδιά» που μεταδόθηκε το 1976 από την ΕΡΤ. Βγήκα σε θάλασσα πλατιά και τραγουδώ στη κουπαστή σ' όλο το κόσμο να ακουστεί. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνησαμε να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδερφή. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνησαμε.